Ο Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας είναι ένα εμβληματικό έργο για την προστασία και διαχείριση της ελληνικής φύσης. Πάνω από 140 Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, με τη συνεργασία της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, αξιολόγησαν περισσότερα από 11.000 είδη και τα κατέταξαν σε κατηγορίες κινδύνου εξαφάνισης. Σήμερα μπορούμε να προστατεύουμε τη μοναδική ελληνική βιοπικιλότητα αποτελεσματικότερα. Η Νεπέτα σφακιώτικα είναι ένα πολύ σπάνιο είδος, οπότε δεν έχει κάποια κοινή ονομασία. Μερικές φορές μπορεί να αναφερόμαστε σε αυτήν ως η Νεπέτα των σφακίων. Το είδος είναι ενδημικό της Κρήτης και είναι γνωστό από έναν μόνο πληθυσμό σε μια βραχώδη πλαγιά βόρεια της κορυφής Βουρυχτή των Λευκών Ωραίων σε υψόμετρο 2.300 μέτρα. Η Νεπέτα σφακιώτικα είναι ένας πολυετής αρωματικός θάμνος με ύψος μέχρι 20 εκατοστά και άνθη λευκά με ρόδινες κυλίδες. Ανθίζει συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τα σπέρματά του οριμάζουν το Σεπτέμβριο. Μία σημαντική πίεση για το είδος είναι η βόσκηση, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθοφόρων στελεχών καταναλώνεται από τα ζώα που βόσκουν ελεύθερα στον ορεινό όγκο των Λευκών Ωραίων. Μία επίσης απειλή είναι η κλιματική αλλαγή, καθώς αναμένεται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας θα προωθήσει τη φύτρωση των σπερμάτων και την εμφάνιση νέων φυτών το φθινόπωρο και όχι την άνοιξη, όπως συμβαίνει τώρα. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν τα νεαρά φυτά τη μακρά περίοδο της χιονοκάλυψης που αναμένεται στις Βουρυχτή των Λευκών Ωραίων. Η Νεπέτα σφακιώτικα αξιολογείται ως στρωτό είδος, καθώς απαντά σε μόνο μία θέση μικρής έκτασης και απειλείται από την κλιματική αλλαγή, η οποία αναμένεται να επηρεάσει την εμφάνιση νέων φυτών και τη συνολική επιβίωση του είδους. Το μεγαλύτερο μέρος της εξάπλωσης του είδους έχει χαρακτηριστεί ως μικροαπόθεμα φυτού στο πλαίσιο της δημιουργίας του πρώτου δικτύου μικροαποθεμάτων φυτών στη Δυτική Κρήτη. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.